Ζητώ συγγνώμη που θα ρίξω τη διάθεση. Στο λεωφορείο άλλη μια μέρα. Ζω στην επανάληψη. Και θα μου πεις τι κάνω γι' αυτό. Το δεύτερο πακέτο τσιγάρων και σε κοιτώ. Βρεθήκα σε μια συζήτηση φίλων δίχως να μιλώ. Σχετικά με ανθρώπους, σχέσεις, ψέμα και αληθινό. Κι αν οι φίλοι μου ρωτήσαν τι έχω να πω, εγώ απάντησα ρωτώντας τους αν θα πιούμε γανά ποτό. Πώς καταλήξαμε, όσοι αγαπήσαμε, να αλλάζουμε θέματα αν μας ρωτούν αν αγάπη ζήσαμε. Στις γαμημένες καταχρήσεις πια τίποτα δεν λύσαμε. Μόνο πληγώσαμε ανθρώπους που δεν το αξίζανε. Και τράβα σπίτι σου να πεις πως συμβιβάστηκε σε μια σχέση ανάλατη. Σε μια ζωή έτσι κι έτσι κι άχαρη. Μα θα το ισορροπήσεις το πρωί όταν βάλεις μέσα στον καφέ σου ζάχαρη. Αλέξανδρε. Να σου γράψω καιρό. Κι η μόνη μου επαφή μαζί σου είναι να γράφω πράγματα που ξέρω ότι ποτέ δεν θα διαβάσεις. Περνάω φάσεις που με αλλάζουν και το νιώθω. Και να αναρωτιέμαι εσύ κατά πόσο αλλάζεις. Πώς αντιλαμβάνεσαι τα πράγματα γύρω σου πλέον και πιανού τη ζωή ομορφότερη και ευτυχισμένη κάνεις. Ο εαυτός μου μου είχε απαγορεύσει να μιλώ για σένα. Και έβαλε τα πράγματα και τα γραμματά σου σε μια κούτα στο πατάρι πάνω κλειδωμένα. Εγώ κοιτούσα κίνητος με μάτια απορριμμένα. Πάντα σου γράφω βράδυ αργά που εαυτός μου κοιμάται στο κρεβάτι ανήσυχαν και τον έχω πιάσει για μένα και για σένα να μιλά ψιθυριστά, λες και δεν ξέρω πως ακόμα σ' αγαπά.